Μπορούμε να πούμε πολλά για τις ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης. Μπορούμε να πούμε πολλά για το χαμένο χρόνο, τις ανεύθυνες δηλώσεις, τις αλλοπρόσαλες ενέργειες της σημερινής κυβέρνησης για ένα περίπου εξάμηνο. Όταν όμως βρίσκεσαι αντιμέτωπος με το ερώτημα αν θα σωθεί ή θα χρεοκοπήσει η πατρίδα σου, τότε δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Εκεί η επιλογή να αρνηθείς την ψήφο σωτηρίας της χώρας για να μην επομισθείς το πολιτικό κόστος που σου αναλογεί είναι ο ορισμός του πιο ακραίου και ανεύθυνου λαϊκισμού. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να το κάνω. Μια μοναδική ευκαιρία να ταρακουνηθούμε όλοι, να εγκαταλείψουμε το δρόμο στον οποίο προχωρούσαμε γεμάτη σιγουριά, δίνοντας την εντύπωση ότι είχαμε τη μύτη ψηλότερα από ό,τι έπρεπε και τα μάτια ουσιαστικώς κλειστά.